Διαφορά αγεφύρωτη. Σα ρωτάω. Αγεφύρωτη. Εγώ, εμένα ρωτάτε. Ωραία. Εμένα, εγώ δεν θα είχα αγεφύρωτες διαφορές. Ωραία. Προκαταβολικώς λέω. Λέω λοιπόν να ότι η κυβέρνηση πρέπει, λοιπόν. Πρέπει να συμφωνήσει ότι το δημοσιονομικό κενό, επαναλαμβάνω με τα στοιχεία που σας διάβασα, είναι μεγαλύτερο από ότι αυτό που σας αφήσαμε εμείς. Σε ποια βάση πρέπει να συμφωνήσει η κυβέρνηση? Στη βάση. Δηλαδή, της... αν οι άλλοι ζητάνε απελευθέρωση σωματικών απολύσεων, ναι, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση κυρίων και επικουρικών συντάξεων, πρέπει να συμφωνήσει αυτή τη βάση? Εμένα με ρωτάτε. Όχι, είπατε να συμφωνήσει. Λοιπόν, σε ποια βάση? Αφήστε, δηλαδή, να, αφήστε. Όχι, ένα λεπτό. Κυρία Μπακογιάννη, αφήστε μισό λεπτό να δώσουμε και μερικά εγώ στοιχεία δεν ακόμα. Εγώ πιστεύω και το λέω ευθέως ότι μπορεί η κυβέρνηση να διακινδυνεύσει την πορεία της Ελλάδος μέσα στην Ευρωζώνη. Διότι κάποια από τις πολλές συνιστώσεις σε οποιαδήποτε βάση να συμφωνήσει, θέλει λοιπόν να το κάνει. Λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία δεν συμφώνησε στις ομαδικές απολύσεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν συμφώνησε στην αύξηση περαιτέρω παρά μόνο αυτό το συγκεκριμένο το οποίο. Λοιπόν, είχε και πώς ζητάτε να το κάνει αυτό αυτή η κυβέρνηση? Εγώ δεν ζητάω τίποτα. Ζητάω να, λέτε να συμφωνήσει. Ακούστε, αυτό, κύριε Παπά, με συγχωρείτε, αλλά αυτού του είδους το ρητορικό έτσι, επιχείρημα είναι λίγο δικανικό. Δεν είμαι εγώ αυτή που κυβερνάω. Ο κύριος Σταθάκης κυβερνάει. Μα εσείς θα πει ο κύριος Σταθάκης πρέπει να συμφωνήσει. Σε ποια λοιπόν, βάση να συμφωνήσει? Λοιπόν, να ακούστε, επειδή αυτό. Μισό λεπτό. Επειδή αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, τη διώξανε.